σε ένα παιδί, και παιδί στις πρώτες βοήθειες, εννοούμε την ηλικία από 1 έως 8 ετών, ναι. Αν βάλω τα δύο μου χέρια, πιθανώς να προκαλέσω και κάποια ζημιά. Μάλιστα. Γι' αυτό θα μας δείξει ο Μιχάλης πώς θα κάνω στο παιδί. Έλα, Μιχάλη. Λοιπόν, όλοι έχουμε παιδιά. Εντάξει, όλοι θέλουμε ανά πάσα στιγμή να είμαστε σε ετοιμότητα να το σώσουμε αν συμβεί οτιδήποτε. Οπότε σε αυτή την περίπτωση βάζω το ένα χέρι μόνο στο στήθος. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, τα οστά στο θώρακα του παιδιού είναι πολύ πιο μαλακά από έναν ενήλικα. Έτσι. Βάζω το χέρι μου το ένα και με το άλλο χέρι κρατάω σε υπερέκταση το κεφάλι ώστε ο αραγωγός να είναι ανοιχτός. Οι πιέσεις είναι ακριβώς οι ίδιες, 32. Με την ίδια συχνότητα γίνονται 30 γρήγορες, 2 εμφυσίσεις. Πάλι με την ίδια κίνηση, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30. Και εφόσον έχω σε υπερέκταση, πάλι κάνω, κρατάω τη μύτη και φυσάω. Το μωρό κανονικά το ίδιο φύσιμα, το ίδια. Ακριβώς το ίδιο. Το παιδί. Από 1 έως 8 ετών. Έτσι. Το μωρό που είπατε, κύριε Μάρκο, θα το δείξουμε μετά ακριβώς. Ωραία. Ωραία. Οπότε. Ότι όπως είπαμε, ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι και στο παιδί. 30 πιέσεις, 2 εμφυσίσεις. Βλέπουμε και μια σχετική φωτογραφία τώρα, αν θέλετε να τη δούμε. Μάλιστα. Νίκο μου, εδώ. Όπως τη βλέπουμε, πολύ ωραία. Αυτό που θέλουμε να θυμάται ο κόσμος είναι τι. Ότι έχω μία ανακοπή κάποιον που δεν ανταποκρίνεται, θα πιέζω το στήθος και θα φυσάω μέσα στο στόμα. Μάλιστα. Και να μην έχει πάρει σεμινάρια, αν κάνει αυτό και έχει καλέσει φυσικά και το 166, θα βοηθήσει πάρα πολύ. Να πιέζω στο στήθος, αν θυμάται και τον αλγόριθμο 32, θα προσφέρει βοήθεια. Μάλιστα.